26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και των κάθε είδους εξαρτήσεων θα συμπληρώσω εγώ, οι οποίες πολλές φορές έρχονται να καλύψουν κάποια κενά, κάποιες αδυναμίες, κάποια προβλήματα στον κάθε συνάνθρωπό μας, που είτε δημιουργούνται από εσωτερικά δικά του προβλήματα ατομικά, οικογενειακά, είτε και από τον γρήγορο, τον αδυσόπιτο πολλές φορές τρόπο ζωής. Είναι λογικό ότι η παγκόσμια αυτή πανδημία που ζούμε εδώ και 1,5 πλέον χρόνο έχουν επιτείνει όλες αυτές τις εξαρτήσεις, έχουν δημιουργήσει μια απομόνωση στον άνθρωπο, μια μοναξιά, μια ισοστρέφεια, έλλειψη κοινωνικοποίησης, έλλειψη ομαδικότητας, ομαδικής δημιουργίας. Ακόμα και διαπροσωπικές ή φιλικές σχέσεις περιορίστηκαν. Και ξέρετε, ακόμα και αυτό το να ανοίξεις σε κάποιον την καρδιά σου, να πεις τα προβλήματά σου, να έχεις μια αγκαλιά, έναν ώμο να κλάψεις, ένα χάδι, να το μοιραστείς με κάποιους δικούς ανθρώπους, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργεί πραγματικά στον άνθρωπο μια απομόνωση, μια απόσταση και μία συστολή, μία στεναχώρια, μία θλίψη που πολλές φορές μπορεί να επιτείνει υπάρχοντα προβλήματα ή να τα βγάλει και στην επιφάνεια ακόμα και να δημιουργήσει διάφορους είδους τέτοιους ψεύτικους παραδείσους ή ψεύτικες παρηγοριές που δημιουργούν οι ναρκωτικές ή άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, τώρα που βλέπουμε ότι χαλαρώνουν τα μέτρα της πανδημίας, που όλοι ελπίζουμε να αφήσουμε αυτό τον εφιάλτη πίσω μας, να ξαναχτίσουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, να προσπαθήσουμε και εμείς οι ίδιοι να ενταχθούμε πάλι σε ομαδικές δραστηριότητες, σε κοινωνικές δραστηριότητες, να ξαναβρούμε τις φιλίες μας, ακόμα και με τα συγγενικά μας πρόσωπα, να επανακτήσουμε αυτές τις σχέσεις, να τολμήσουμε να εκτεθούμε, να εκθέσουμε τον εαυτό μας και να εκτεθούμε και στους άλλους. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μόνο όλοι μαζί, ενωμένοι, με κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Επίσης, θέλω να προτείνω και στους νέους ανθρώπους, αλλά και στους γονείς, στο υποστηρικτικό περιβάλλον, όποιο και είναι αυτό, να μην φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια, να μην φοβούνται να χτυπήσουν πόρτες. Υπάρχει ΔΙΜΟ, υπάρχουν άλλες οργανώσεις, και στον τόπο μας και σε όλη την Ελλάδα, που μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση. Και όσο πιο γρήγορα γνωστοποιείται το πρόβλημα, όσο πιο γρήγορα το μοιραζόμαστε με ανθρώπους ειδικούς που μπορούν να μας βοηθήσουν, τόσο πιο καλά το αντιμετωπίζουμε και τόσο πιο γρήγορα μπορεί να πάψει και να είναι πρόβλημα. Άρα δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή να έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι ντροπή αν το παιδί μας, ο φίλος μας, ο συγγενής μας έχει πέσει σε μια τέτοια αρρώστια. Πραγματικά και μέσα από την πανδημία το είδαμε. Υπήρχαν περιπτώσεις που κρύβαμε ότι έχουμε κορονοϊό. Το θεωρώ τραγικό και για λόγους που δείχνουν ότι το άτομο αυτό θέλει μια υποστήριξη, η προσωπικότητά του, η ψυχολογία του, αλλά είναι και κοινωνικά ανεύθυνο, αν θέλετε αυτό, και εγωιστικό, γιατί δεν σκέφτεσαι να προστατεύσεις τον άνθρωπό σου, αυτόν που αγαπάς, αλλά σκέφτεσαι μόνο την κοινωνική κρίση ή τις εντυπώσεις ή την εικόνα. Δεν είναι ντροπή να πούμε ότι περνάμε μια περιπέτεια ή κάποιος άνθρωπος δικός μας, ότι περνάει μια ασθένεια. Είναι μια μορφή ασθένειας κι αυτή, άρα θέλει φροντίδα, θέλει θεραπεία, θέλει να τον προστατεύσουμε, να τον αγαπάμε και να τον κάνουμε καλά. Άρα μην διστάζετε να χτυπάτε πόρτες και τα νέα παιδιά και οι γονείς και όσοι είναι γύρω από ένα τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθήσουν και δεν μπορούμε ποτέ να τα καταφέρουμε μόνοι μας, απομονωμένοι, κλεισμένοι στο καβούκι μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και αυτό να μεγαλώνει, ώσπου να επέλθει η τέλεια καταστροφή. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη ΔΙΜΟ και την κυρία Τσελέντη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι δίπλα μου, που έχουμε πάρα πάρα πολύ καλή συνεργασία, που κάνουμε κοινές δράσεις που βέβαια λόγω της πανδημίας αναγκαστήκαμε και εμείς να τις περιορίσουμε. Θεωρούμε ότι από εδώ και πέρα θα βγούμε και εμείς περισσότερο προς τα έξω, θα γίνει κομμάτι της κοινωνίας.
κοινωνίας, θα δείξουμε την εξωστρέφεια που χρειάζεται, τη συμμετοχική διαδικασία που πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις οργανώσεις και ελπίζω κάθε τέτοια μέρα να έχουμε και στατιστικά που θα μειώνουν τα ποσοστά και θα μας δίνουν προοπτική και ελπίδα για το μέλλον. Δεν θέλω να μονοπολίσω. Νομίζω ότι ήδη είπα αρκετά και εδώ οι ειδικότεροι μπορούν να αναφερθούν και σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ θέλω να πω αυτά ότι, και να τονίσω μόνο αυτό, ότι μην τρεπόμαστε, το μοιραζόμαστε, πάμε σε ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν και όλοι μαζί χέρι-χέρι, με αλληλεγγύη, με συμπαράσταση, με συνεργασία και με αγάπη, λύνουμε το πρόβλημα, γιατί δεν είναι πρόβλημα κανενός ατομικά. Είναι πρόβλημα της κοινωνίας μας. Αν αρρωστήσουν τα κύτταρα, αρρωσταίνει όλη η κοινωνία και ο κοινωνικός οστός. Άρα είναι ευθύνη όλων μας να σκύβουμε σε τέτοια προβλήματα, να στηρίζουμε και να ζητάει ο ένας τη βοήθεια του άλλου, η οποία υπάρχει και πρέπει να παρέχεται.